Πλέον δεν έχουμε και πολλά να πούμε, γιατί μια εβδομάδα μας έμεινε, τίποτα, τελειώσαμε. Ενημερωθήκαμε από την Μαρία Αντωνά ότι την επόμενη εβδομάδα είναι ο ημιτελικός και ο τελικός. Την Τρίτη είναι ο ημιτελικός στις 7 η ώρα στο Γαλάτσι. Έχουμε και την πρόσκληση λοιπόν, την οποία απόσταρε και ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας, θα το δείξουμε και σε λίγο στο Green για αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Είναι διαφανή, σαν ένα όχι, δεν είναι plexiglass τύπου Μαυρικός Μαυρικής. Είναι πρόσκληση κανονική, επικυρωμένη επάνω με τις σφραγίδες, τις υπογραφές, τα πάντα. Παραγωγή, μου είπαν, ρε παιδί μου, από την παραγωγή, αν έρθει ο Δημήτρης ο Σαράντος, θα πρέπει να έχει τον κηδεμόνα του μαζί. Δεν ξέρω. Εγώ θα κάνω τον κηδεμόνα. Όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την περίπτωση δεν θα έρθω, γιατί κανείς από τους δύο δεν βρίσκονται σε αυτή τη ζωή. Μαρία, θα πάω εσύ. Εννοείται ότι θα πάω, παιδιά. Χθες έχω ράψει και ένα φανταστικό φορεματάκι, να ξέρετε, πάρα πολύ. Διαφορετικό για κάθε μέρα. Ράφτηκες για να πας σε ημιτελικό τελικό. Ναι! Εμείς ένα φορεματάκι δεν ράψαμε, κυρία, πώς θα τρελαθώ. Εμείς με ένα τζίρι θα πάμε. Ρε παιδιά, έχει να με δει σχεδόν 7 μήνες. Ναι. Σωστό. Θα πάρεις και το κοντινό σου. Επιτρέπεται. Όχι, θα με δει κατευθείαν στην Κερκίδα. Ξέρω ότι θα κάνουν μια συνάντηση με τους γονείς, αλλά δεν θα είναι οι σύντροφοι μαζί. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, να δεν κάνω λάθος. Θα γίνει τη Δευτέρα, ναι. Συγγνώμη, Μαρία, δηλαδή θα πας ως εκεί, θες να μου πεις και δεν μπορείς να πας στα παρασκήνια να του κάνεις μια αγκαλιά. Όχι, θα είναι δίπλα μου, όμως θα της κρατώ το χέρι. Περίμενε, σαν ρουβίτσα δεν μπορείς να τρέξεις. Μείνει να βάλεις. Μείνει να βάλεις. Πάνω στη σκηνή, ρε παιδί μου. Πώς πηγαίνουν στο Σάκη Ρουβά και τον τραβάγανε από το. Αν ακούστε, η Μπέτη, μένει να βάλεις. Αυτό δεν είναι Μπέτη. Εδώ πάνω, Μπέτη μου. Ζώνη θα είναι, δεν θα είναι μείνει αυτό.